Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλό μήνα. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Capital. Η 1η του Μάη, λοιπόν, τιμάται ως η γιορτή των εργατών που καθιερώθηκε διεθνώς μετά το 1886 και την αιματοβαμμένη εξέγερση των συνδικάτων στο Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών που διεκδικούσαν 8 ωράριο εργασίας και καλύτερες συνθήκες. Σε όλη την Κύπρο διοργανώθηκαν πορείες και εκδηλώσεις τιμής προς τους αγώνες του εργατικού κινήματος. Σε διακηρύξεις στους εργατικές οργανώσεις και κόμματα αναφέρουν ότι η σημερινή ημέρα αποτελεί μέρα μνήμης και τιμής. Με πορείες, συγκεντρώσεις κατάθεσης στεφάνων, ομιλίες και άλλες εκδηλώσεις, οι εργαζόμενοι ανά τον κόσμο γιόρτασαν την εργατική πρωτομαγιά. Σε διακηρύξεις τους, κόμματα και οργανώσεις αναφέρουν ότι η σημερινή ημέρα αποτελεί ημέρα τιμής, αγώνα και αντίστασης. Στην Κύπρο, οι εκδηλώσεις μνήμης και τιμής προς τους αγώνες του εργατικού κινήματος κορυφώθηκαν. Στη Λεμεσό, η ΠΕΟΔΗ οργάνωσε εκδήλωση στο αμφιθέατρο της Ανατολικής Άκρησης Επείχωσης για να τιμήσει την σημερινή ημέρα. Κύριος ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο υπαρχιακός γραμματέας της ΠΕΟ Λεμεσού, Δημήτρης Χριστοδούλου. Ξεχωριστή τιμή αποδίδουμε την ιερή αυτήν ημέρα στους Κύπριους πρωτοβόρους εργάτες, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, που άνοιξαν τους δρόμους δείχνοντας ότι τίποτα δεν χαρίζεται, αλλά όλα κερδίζονται με οργάνωση και με αγώνες. Της εκδήλωσης προηγήθηκε πορεία παρέλαση, η οποία ξεκίνησε από το οίκημα της ΠΕΟ και κατέληξε στο χώρο της συγκέντρωσης. Η 1η Μαΐου είναι στην πραγματικότητα η καθιερωμένη γιορτή της εξέγερσης των εργατών του Σικάγου, η οποία αποτέλεσε μία από τις κορυφαίες στιγμές της πάλης των τάξεων στη νεότερη εποχή. Οι αιματοβαμμένες εξεγέρσεις των εργατών του Σικάγου το 1886 έγιναν ύστερα από επιτυχημένες διεκδικήσεις των εργατών στον Καναδά το 1872. Δύο χρόνια νωρίτερα, το 1884, πάρθηκε στο συνέδριο της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Εργασίας η απόφαση να γίνουν την 1η Μάη του 1886 απεργιακές κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις στο Σικάγο με αίτημα την μείωση των ώρων εργασίας και σύνθημα 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ανάπαυση, 8 ώρες ύπνο. Την 1η Μαΐου του 1886, 600.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις απεργίες που γίνονταν σε όλη την χώρα και πάνω από 80.000 στο Σικάγο. Και ενώ το πλήθος παρακολουθούσε τις ομιλίες, ο επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης διατάζει να διαλυθεί η συγκέντρωση. Μια χειροβομβίδα εκτοξεύθηκε από την πλευρά των διαδηλωτών εναντίον των ένστολων, όπου και σκοτώθηκαν επί τόπου 7 αστυνομικοί, οι οποίοι στη συνέχεια άρχισαν να πυροβολούν και να χτυπούν τους συγκεντρωμένους χωρίς καμία διάκριση. Στην Ελλάδα, οι εργαζόμενοι γιορτάζουν την εργατική πρωτομαγιά από το 1893, 4 χρόνια αφότου το Ιδρυτικό Συνέδριο της Δεύτερης Διεθνούς αποφάσισε να ορίσει αυτή την ημέρα ως Παγκόσμια ημέρα της τάξης των εργατών. Εκείνη όμως η πρωτομαγιά που σφράγισε την ιστορία του εργατικού κινήματος και δικαίως θεωρείται το σύμβολο και το σημείο σταθμός της ελληνικής εργατικής πρωτομαγιάς, χρονικά τοποθετείται στον τελευταίο χρόνο της τριπλής φασιστικής κατοχής στην Ελλάδα. Ήταν η 1η Μαΐου του 1944 όταν οι αρχές κατοχής, επικαλούμενες λόγους αντιπίνων, εκτέλεσαν στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής 200 κομμουνιστές που τους πήραν από το στρατόπεδο του Χαϊδαρίου. Από αυτούς, περίπου 170 ήταν πρώην κρατούμενοι στην Ακροναυπλία και οι υπόλοιποι πρώην εξόριστοι στην Ανάφη. Με κεντρικό σύνθημα ενάντια στην εκμετάλλευση και τον Ιμπεριαλιστικό πόλεμο για την τελική νίκη των λαών, στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος, η οποία κορυφώθηκε με την πορεία προς την Αμερικανική πρεσβεία. Ημέρα τιμής, μνήμης και αγώνα. 132 χρόνια μετά την 1η Μαΐου του 1886, η εργατική πρωτομαγιά τιμήθηκε από εργαζόμενους, άνεργους, φοιτητές, συνταξιούχους, απλούς πολίτες. Αν αποκτήσει συνείδηση ο κόσμος το τι θέλει και τι ζητάει, φυσικά για τα συμφέροντά του, γι' αυτά πρέπει να αγωνίζεται, τότε όλα θα πάνε εκεί που πρέπει. Αγώνας να μην κόψουμε τη συντάξη άλλο. Και αγώνας και όχι μόνο για μας, και για τα εγγόνα μας και για τα παιδιά μας. Οι συγκεντρώσεις της ΓΕΣΕΕ, της ΑΔΕΔΗ και του Εργατικού Κέντρου Αθήνας ξεκίνησαν από την πλατεία Κλαφμόνο στις 11 το πρωί με κατεύθυνση την πλατεία Συντάγματος. Είναι μια σημαντική μέρα και δεν είναι εορτασμός. Είναι η μέρα μνήμης, είναι η μέρα διεκδικήσεων. Ζούμε ένα μεσαίωνα, ζούμε την Ελλάδα των μνημονίων.
αυτή τη στιγμή ουσιαστικά έχουν καταστραφεί και έχουν κυριολεκτικά τελειώσει οι συλλογικές συμβάσεις. Δεν υπάρχει μισθός, δεν υπάρχουν συντάξεις, δεν υπάρχουν εργατικά δικαιώματα. Τα συνδικάτα έστειλαν μηνύματα για σταθερή και πλήρη εργασία για όλους, δίκαιο και βιώσιμο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, συντάξεις, παροχές, σεβασμό στους δημοκρατικούς θεσμούς, τα εργατικά δικαιώματα και τις εργασιακές κατακτήσεις. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, περνάμε στην τριμερή συνεργασία των τριών χωρών Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, όπου αναφέρθηκε μεταξύ των προέδρων των τριών χωρών στην έναρξη του προγράμματος Νόστος, η επιστροφή που πραγματοποιείται στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Η πρωτοβουλία, να πούμε, κυρίες και κύριοι, υλοποιείται στα πλαίσια της συνεργασίας των τριών χωρών σε θέματα διασποράς. Θα περάσουμε στον συνδεπολιτικό μας συντάκτη Μάριο Καμιναρίδη. Μάριε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε, καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Στις αναφορές του Προέδρου της Δημοκρατίας ως τις βασικές αρχές της Αιγύπτου στο πρόβλημα του Κυπριακού, Μάρη, αλλά ενεργειακά και οικονομική συνεργασία που μπορεί να υπάρξει και ενδέχεται να υπάρξει μεταξύ των δύο χωρών. Βεβαίως, Κωνσταντίνε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Νίκος Αναστασίας, ευχαριστήσαμε τον Πρόεδρο Σίση για τη στήριξη του Κάιρου προς τη Λευκοσία του Κυπριακού. Η ενέργεια, η οικονομία, η οικονομική συνεργασία Λευκοσίας Κάιρου ήταν το επίκεντρο της συνάντησης που είχε σήμερα στην Αλεξάνδρεια ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασίας με τον Αιγύπτιο ομόλογο του κύριο Σίση. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχαρίστησε τον πρόεδρο Σίση για τη στήριξη του Κάιρου προς τη Λευκοσία στο πλαίσιο της Ισλαμικής Διάσκεψης, ενώ συζητήσαν για το υποθαλάσσιο αγωγό φυσικό αέριο και το υποθαλάσσιο ηλεκτρικό καλώδιο Euro Africa Interconnector. Σε δηλώσεις του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κ. Προδρόμου, είπε: οι σχέσεις οι οποίες έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στην Αίγυπτο και την Κύπρο, αλλά και άμεσα στον πρόεδρο Αναστασιάδη και τον πρόεδρο Σίση, είναι εξαιρετικές. Η Αίγυπτος είναι μια πολύ σημαντική χώρα για την περιφερειακή σταθερότητα και για την ενεργειακή προοπτική, και οι σχέσεις ανάμεσα της Κύπρου και της Αίγυπτου δείχνουν ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλες προοπτικές, σημείωσε ο κύριος Προδρόμου, Κωνσταντίνε. Μάλιστα, Μαρία. Παραμένεις κοντά μας. Να πάμε να δούμε και το σχετικό ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, γύρω από τις δηλώσεις του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του κ. Παυλόπουλου, όπου αναφέρθηκε ότι η Ελλάδα, Κύπρος και Αίγυπτος έχουν μια εξαιρετική συνεργασία, ενώ έχουν συναποφασίσει ότι θα τηρείται, κυρίες και κύριοι, το διεθνές δίκαιο. Ελλάδα, Κύπρος και Αίγυπτος, στο πλαίσιο της τριμερούς συνεργασίας τους, συμφωνούν ότι η οριοθέτηση της ΑΟΣ στην περιοχή πρέπει να γίνει με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας, απορρίπτοντας κάθε παράβαση και παρερμηνία των κανόνων από την πλευρά της Τουρκίας, επανέλαβε από την Αλεξάνδρεια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν είναι δυνατόν, παραδείγματος χάρη από την πλευρά της Τουρκίας, να γίνονται ερμηνείες οι οποίες παραβιάζουν το γράμμα και το πνεύμα του δικαίου της θάλασσας. Το λέω αυτό γιατί είμαστε σύμφωνες και οι τρεις χώρες ότι κάθε τι που αποδεχόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση από την πλευρά της Τουρκίας, κάθε αυθαίρετη ερμηνεία του δικαίου της θάλασσας, δημιουργεί ένα προηγούμενο το οποίο είναι δυνατόν να επικαλεστούν και άλλοι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέστη μαζί με τον Αιγύπτιο και τον Κύπριο ομόλογό του στην έναρξη του προγράμματος Νόστος, το οποίο έχει στόχο με όχημα τη διασπορά των τριών χωρών να διευρύνει τις σχέσεις συνεργασίας και αλληλοκατανόησης των λαών και των πολιτισμών τους. Οι πρόεδροι Ελλάδας και Κύπρου επισκέφθηκαν το πρωί το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, όπου ο Πατριάρχης Θεόδωρος τους απένιμε το Σταυρό του Αποστόλου και Ευαγγελιστή Μάρκου και τους ξενάγησε στο μουσείο με τα πολύτιμα και μοναδικά κειμήλια και χειρόγραφα. Αυτή η μεγάλη τιμή με οδηγεί να θυμούμε πάντοτε την ανεκτίμητη αξία, πνευματική και όχι μόνο, την οποία εκπέμπει το παλέφατο Πατριαρχείο για την Ορθοδοξία, αλλά και γενικότερα για τη Χριστιανοσύνη. Ιδιαίτερο συγκινητική ήταν η περιήγηση των δύο Προέδρων στο σπίτι και μουσείο πια του Κωνσταντίνου Καβάφη. Για την πατρίδα μας, ιδίως σε αυτούς τους κρίσιμους καιρούς, η ποίηση του Κωνσταντίνου Καβάφη πρέπει να είναι ένα είδος εθνικής αυτογνωσίας, ένας οδηγός εθνικής αυτογνωσίας.
για όλο το λαό μας. Κυρίως όμως για εκείνους οι οποίοι διαχειριζόμαστε τις τύχες του ελληνικού λαού. Επίσκεψη εις το Μουσείο Καβάφη δεν αφήνει παρά τη μνήμη να ανατρέξει στο παρελθόν, να αισθανθεί υπερηφάνεια, αλλά και ταυτόχρονα να δημιουργήσει την πίεση για αυτογνωσία και ιδιαίτερα προσοχή στην διαχείριση των μεγάλων εθνικών θεμάτων που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν οι επαφές του Προέδρου της Δημοκρατίας με αφορμή την έναρξη του προγραμμάτος Νόστος, η επιστροφή, κυρίες και κύριοι. Μάριε, νέες δηλώσεις έχουμε από πλευράς του ψευδοκράτους, είτε αυτές αναφέρονται στα ενεργειακά, είτε στις διαπραγματεύσεις περί του Κυπριακού, Μάριε. Και είναι από τον κύριο Ζερσάη, ο οποίος αναφέρει ότι ο Μουσταφά Κιντζή δεν διόρεσε διαπραγματευτεί, γιατί δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις. Ενώ προκλητική ήταν και η δήλωσή του γύρω από τα ενεργειακά, ότι αν η ελληνοκυπριακή πλευρά προχωρεί με τους ενεργειακούς της σχεδιασμούς, στο τεμάχιο 3 θα βρίσκονται δίπλα-δίπλα οι γεωτρήσεις και με αφορμή την εξουσιοδότηση που έδωσε το ψευδοκράτος σε εταιρεία. Βεβαίως, Κωνσταντίνη, ακόμη μια φορά προκλητικές οι δηλώσεις από τα κατεχόμενα και αυτή τη φορά πήρε το σκυτάλι ο λεγόμενος ψεύτο εκπρόσωπος της κατοικικής δύναμης, ο κύριος Ορσεζάη. Να αναφέρω ότι ο κύριος Ορσεζάη υποστήριξε ότι πρέπει να συζητηθούν μοντέλο βασισμένο στη συνεργασία. Ωστόσο, είπε ότι οποιοδήποτε απόφαση θα πρέπει να ληφθεί από κοινού με τους Ελληνοκύπριους. Με λίγα λόγια, ζητά συνεργασία. Να αναφέρω ότι επίσης στη συνέντευξη που έδωσε ο εκπρόσωπος της κατοικικής δύναμης, ανέφερε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά, επειδή είναι ικανοποιημένη από την παρούσα κατάσταση και τη συνέχιση το status quo, ζητά συνέχιση των διαπραγματεύσεων από εκεί που εμείνα. Αλλά η προσέγγιση της τουρκοκυπριακής πλευράς, είπε, δεν είναι αυτή, επειδή εκεί που εμείναν οι διαπραγματεύσεις είναι εκεί που κατερέψαν. Ο Σεζά είπε ότι αν η διεθνής κοινότητα είναι ενοχλημένη από το status quo, πρέπει να κινηθεί στο σημείο που φτάσαμε. Δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις για μας, επειδή, λέει, ο κατοχικός ηγέτης, ο Μουσταφά Κιντζή, δεν διόρισε διαπραγματευτή. Σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις, ανάφερε. Και μάλιστα, όπως αναφέρει και εσύ, συνάδελφε, έκανε και μία απαράδεκτη αναφορά και στο φυσικό αέριο με αυτό που έχεις αναφέρει και εσύ, και μάλιστα μίλησε και για, και για μια μορφή συνεργασίας και όχι επίλυση του Κυπριακού, και μάλιστα τα πειρά του δεν γλίτωσαν μόνο η ελληνοκυπριακή πλευρά, έστρεψε και τα πειρά του προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για μη δίκαιη και μη λογική στάση στο Κυπριακό, και πρόσφεσε ότι η προσέγγιση που ακολουθεί αυτή τη στιγμή όχι μόνο δεν βοηθά στην επίλυση του προβλήματος, αλλά δηλητηριάζει τις σχέσεις των δύο πλευρών. Κωνσταντίνε. Μάλιστα, Μαρία. Και θα υπάρξουν και περισσότερες εξελίξεις μετά και από την τοποθέτηση που θα έχει και η Ελληνοκυπριακή Δημοκρατία, όπως στις δηλώσεις. Αύριο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχίζει τις ενημερωτικές επαφές με τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Να σε ευχαριστήσουμε, Μάρια. Καλή συνέχεια. Σε επαόριστον απεργία κατήλθαν, κυρίες και κύριοι, από σήμερα οι εργαζόμενοι στις δημόσιες συγκοινωνίες Πάφου, αφού για μία ακόμη φορά δεν έγινε κατορθωτή έγκαιρη καταβολή των μισθών στους εργαζόμενους εξαιτίας της μη καταβολής της κρατικής συνεισφοράς, όπως υποστηρίζει ο Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου. Να αναφέρουμε ότι μετά την εμφάνιση για ακόμη μια φορά του προβλήματος της καταβολής της μισθοδοσίας, οι εργαζόμενοι στο ΝΟΣΥΠΑ προχώρησαν σε επαόριστον απεργία από τις 6 το πρωί. Τα 105 λεωφορεία του οργανισμού θα παραμείνουν ακινητοποιημένα, δημιουργώντας σημαντικό πρόβλημα σε καθημερινή βάση για όσο διαρκέσει η απεργία σε 5.000 μαθητές, αλλά και σε 8.000, όπως υπολογίζεται, άλλους διακινούμενους, μεταξύ των οποίων πολλοί τουρίστες. Να φέρουμε, κυρίες και κύριοι, ότι επικοινωνήσαμε και με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών, τον κύριο Αλέκο Μιχαηλίδη, ο οποίος μας ανέφερε μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν οποιασδήποτε ενημερώσεις για το πώς θα προχωρήσει το αρμόδιο Υπουργείο, έτσι ώστε να προχωρήσει να γίνει η αναστολή των απεργιακών κινητοποιήσεων από τον Οργανισμό Συγκοινωνιών Πάφου. Συνεχίζουμε τώρα στην αστυνομική ενημέρωση για να δούμε εξελίξεις, κυρίες και κύριοι.
τόσο από ραγδαία κινητοποίηση που υπήρχε από την αστυνομία στην Ορόκληνη, όπου ρίχθησαν και πυροβολισμοί, ενώ υπάρχουν εξελίξεις και για το διπλό φωνικό του Στροβόλου. Θα περάσουμε στη συνάδελφο Κωνσταντίνα Λουσιά. Κωνσταντίνα, καλησπέρα και σ' ακούμε. Καλησπέρα, Κωνσταντίνα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Κατά δίωξη με ρήψη πυροβολισμών σημειώθηκε γύρω στις 5 το απόγευμα στην περιοχή Ορόκληνης. Σύμφωνα με την αστυνομία, ύστερα από πληροφορία το πίστη για την τουριστική περιοχή της Ορόκληνης, άντρας από το Ιράκ, ο οποίος καταζητείται σχετικά με υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών. Ο άντρας εντοπίστηκε γύρω στις 5 το απόγευμα να οδηγεί αυτοκίνητο, έχοντας συνοδηγό άλλο άτομο. Ωστόσο, όταν ο αστυνομικός του έκανε σήμα να σταματήσει, ο Ιρακινός οδήγησε το αυτοκίνητο εναντίον των μελών της δύναμης, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να ρίξουν 6 προειδοποιητικούς πυροβολισμούς στα λάστιχα του οχήματος, ενώ στην προσπάθειά του να διαφύγει συγκρούστηκε με τοπικά με δεύτερο υπηρεσιακό όχημα. Όταν το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε, τα δύο άτομα που επέβαιναν σε αυτό τράβηκαν σε φυγή. Η αστυνομία καταδίωξε τους δύο υπόπτους και λίγο αργότερα συνελήφθη η 33χρονος από τη Συρία, να αναφέρουμε, ο οποίος ανακρινόμενος προφορικά ανέφερε ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου ήταν ένας Ιρακινός και συνοδηγός 49χρονος Ελληνοκύπριος. Η καταδίωξη Κωνσταντίνου ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, σωστά? Έτσι ακριβώς, και να πούμε ότι μετά από έρευνες στην γύρω περιοχή εντοπίστηκε και συνελήφθη και ο 49χρονος, ενώ η αστυνομία εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εναντίον του Ιρακινού και καταζητήτο. Ωραία, ραγδαίες εξελίξεις καθημερινά τώρα γύρω από το διπλό φωνικό του Στροβόλου. Τι μπορούμε να πούμε? Με τα αποτελέσματα των επιστημονικών εξετάσεων DNA στο μαχαίρι και τα ματωμένα ρούχα που εντοπίστηκαν κατόπιν υπόδειξης του 33χρονου υπόπτου στην πατρική του οικία, συμπληρώνεται σιγά σιγά το puzzle στην υπόθεση του στιγερού εγκλήματος. Η ανακριτική ομάδα που χειρίζεται την υπόθεση δεν σταμάτησε να ανακρίνει τους 4 υπόπτους, να αναφέρουμε, που τελούν υποκράτηση με στόχο να βρει απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα που απομένουν, με στόχο να υπάρχει σαφώς πιο ξεκαθαρή εικόνα όταν τέλη της εβδομάδας οδηγηθεί εκ νέου ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας ο 33χρονος. Πλέον, μετά και από τις ομολογίες των τριών άλλων υπόπτων, οι οποίοι δείχνουν τον 33χρονο στο δράστη της δολοφονίας, παραδεχόμενοι μάλιστα και την εμπλοκή τους στην υπόθεση, οι ανακριτές θα πάνε ξανά στο δικαστήριο ενισχυμένοι και με τις ομολογίες πλέον. Κάτι που ο ίδιος ο 33χρονος, να αναφέρουμε, Κωνσταντίνο, ότι αρνήθηκε, επιχειρώντας να ρίξει την ευθύνη στον 23χρονο ετεροθαλή αδελφό του, ο οποίος τον διέψευσε μέσα στο δικαστήριο λέγοντας ότι λέει ψέματα. Με τις συλλήψεις των 4 ξεκαθάρισε και το κίνητρο του στιγερού εγκλήματος, να αναφέρουμε, το οποίο δεν ήταν άλλο από τη ληστεία και κλοπή του χρηματοκιβωτίου που ο 33χρονος θεωρούσε ότι υπήρχε εντός της οικίας. Όπως ακούστηκε όμως ενώπιον του δικαστηρίου, σύμφωνα με τον ισχυρισμό της 21χρονης συμβίας του, ο 33χρονος ήταν έτοιμος ακόμη και να σκοτώσει προκειμένου να πετύχει το στόχο του. Η αστυνομία, να πούμε, ότι εξετάζει το κατά πόσον ο 33χρονος τελούσε εκείνο το βράδυ υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών, ενώ την ίδια ώρα αναμένονται και τα αποτελέσματα των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων όλων των υπόπτων. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί από τις επιστημονικές εξετάσεις ίχνη DNA του 33χρονου στο φωνικό μαχαίρι και στα ρούχα του που ήταν κρυμμένα στο πατρικό του, ενώ ίχνη DNA και της 21χρονης θητείας του που εντοπίστηκε στο ρόπαλο που βρισκόταν εντός της οικίας. Και να περάσουμε, Κωνσταντίνε, σε μια άλλη είδηση, όπου οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 40χρονου από την Πάφο για την υπόθεση απόπειρας φόνου σε βάρος 47χρονου στην περιοχή του Μουτσαλού, όπου διαπράχθηκε τον περασμένο μήνα, να αναφέρουμε. Από τις έρευνες της αστυνομίας διαφάνηκε πως κίνητρο της εγκληματικής αυτής πράξης φέρεται να ήταν οι προσωπικές διαφορές που είχε ο θήτης με το θύμα. Ο 47χρονος, ο οποίος κατοικεί στην Πάφο, είχε μεταφερθεί τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο, μεταφέροντας σοβαρό τραύμα στην κοιλιακή χώρα, το οποίο είχε προκληθεί από το μαχαίρι. Να πούμε ότι είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και συνεχίζει ακόμη και σήμερα να νοσηλεύεται φρουρούμενος, αλλά εκτός κινδύνου, στο Γενικό Νοσοκομείο. Αύριο, ο 40χρονος αναμένεται να προσαχθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου για την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης του. Κωνσταντίνε. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Συνεχίζουμε τώρα στο κεφάλαιο των ναυαγοσωστών, κυρίες και κύριοι, που θα μας απασχολήσει τους επόμενους μήνες, καθώς συνεχίζουν να υπάρχουν προβλήματα ως προς την σωστή λειτουργία. Είναι μαζί μας ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επαγγελματιών Ναυαγοσωστών, Ανδρέας Ισυχίου. Κύριε Ισυχίου, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα και σας και στους τηλεθεατές. Διαχρονικά παρακολουθούμε κάποια προβλήματα μετά από την έναρξη της θερινής περίοδου, όπου οι λουόμενοι θα βρίσκονται στις παραλίες. Υπάρχουν αρκετά προβλήματα και υπήρχε και ένα εθνικό σχέδιο ναυαγοσωστικής, σωστά? Σωστά. Άρα εκεί είχαν τεθεί κάποιοι στόχοι και πού βρισκόμαστε μέχρι στιγμής? Μάλιστα, είχαν τεθεί πολλοί στόχοι και συγκεκριμένα το σχέδιο το ανάλαβε να εκπονήσει
ο ειδικός των ειδικοτέρων, μπορώ να πω, ο αρχιπλίαρχος και διοικητής του ΞΕΤ, κ. Κώστας Φιντηρής. Ανάλαβε ο άνθρωπος, σπαδάλησε πολλές ώρες, εγκρίθηκε και από το Υπουργείο Εσωτερικών μετά τη συγκατάθεση του Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, αφού μελέτησε το σχέδιο, στάληκε στις επαρχιακές διοικήσεις που κατ' επέκταση έπρεπε να το προωθήσουν και να το εφαρμόσουν στις παραλίες μας. Δυστυχώς βρίσκουμε πολλά εμπόδια και εμπόδια που βρίσκουμε είναι τοπικές αυτοδιοικήσεις, είναι επαρχιακές διοικήσεις, οι οποίοι δυστυχώς ολιγορούν και δεν θέλουν να εφαρμόσουν το σχέδιο αυτούσια όπως εκπονήθηκε από τον κύριο Φιντηρή. Και πιο συγκεκριμένα, για να αρχίσω έτσι λίγο από την Πάφο, λίγο ανατολικά, λίγο δυτικά μάλλον, ξέρετε τι συμβαίνει στην Πάφο εδώ και καιρό. Τρεις πύργοι βασικοί στο κέντρο της Πάφου είναι κλειστοί. Γιατί αντιδρά ο Δήμος και δεν αφήνει τους ναυαγοσώστες να μπουν στους πύργους. Ένα πράγμα απαράδεκτο. Μας έχουν γράψει και οι Cyprus Mail, αγγλόφωνες εφημερίδες. Αρχίσαμε και θα εκτεθούμε και προς τον τουρισμό. Ωραία, γνωρίζετε για ποιο λόγο αντιδρά ο Δήμος Πάφου? Ναι, είναι λόγος οικονομικός. Γιατί δεν ρωτήθηκε πάνω στο οικονομικό θέμα, όπως λέει ο ίδιος, αλλά για μας, ξέρετε, Κωνσταντίνο, δεν ευθύνεται μόνο η τοπική αυτοδιοίκηση. Ο άμεσα αρμόδιος που έχει να κάνει με το θέμα μας είναι το Υπουργείο Εσωτερικών. Και η επαρχιακή διοίκηση, που είναι το Γραφείο Εσωτερικών της κάθε πόλης. Άρα για μας έπρεπε να φροντίσει η επαρχιακή διοίκηση Πάφου, να δει τι θα κάνει. Και αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει μια λυσίδα. Βέβαια. Και το μπαλάκι συνεχίζει να. Λοιπόν, τώρα. Άρα, τα προβλήματα που υπάρχουν στην Πάφο, στη Λεμεσό, ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε? Στη Λεμεσό, ενώ αρχικά είχαμε μιλήσει για 8 ναυαγοσωστικά σημεία, τα οποία από σήμερα, 1η Μαΐου, έπρεπε να αρχίσουν να δουλεύουν το σύστημα διπλής βάρειας από η ώρα 6-7, συγγνώμη, μέχρι 7 το απόγευμα, μόνο 2 σημεία τελικά δέχτηκαν, έκαναν αποδεκτά η επαρχιακή διοίκηση να εφαρμόσει το σύστημα βάρειας, που είναι η Αχτή Ολυμπίων απέναντι από το Γάσιο και ο ΚΟΤ το Δασούδι. Δυστυχώς, πόστα όπως είναι το δικό μας εκεί στο Four Seasons, όπως είναι το Μαλίντι, πολυσύχναστα, δεν έχει εφαρμοστεί ο σύστημα βάρειας. Μένει ο κόσμος εκτεθειμένος. Εμείς επιμένουμε ότι πρέπει να εφαρμοστεί αυτούσιον το σχέδιο που έχει εκπονήσει ο αρχιπλίαρχος. Το σχέδιο αναφέρεται σε 8. Σε 8 για τη Λεμεσό. Αντιθέτως, έχουν εφαρμοστεί μόνο σε 2 σημεία. Αυτό για μας είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Όσον αφορά το ωράριο. Το ωράριο των ναυαγωστών της βάρειας είναι από τις 7 μέχρι τις 7. Είναι ανά 2 οι ναυαγωσώστες από τις 7. Μέχρι τις 2 και οι άλλοι πάνε από τις 11, από τις 12 μέχρι τις 7. Τα σημεία τώρα, τα οποία δεν έχουν βάρειες, όπως είμαστε και εμείς στο Four Seasons για κάποια άλλα σημεία, εργάζονται από τις 10 μέχρι τις 6. Άρα σε σημεία τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν οι βάρειες, από η ώρα 7 το πρωί μέχρι η ώρα 10, είναι σημαντική αυτή η ώρα, γιατί πολλοί κόσμοι επισκέπτονται τις παραλίες εκείνα τα πρωινά και είχαμε πολλά περιστατικά πέρσι. Αυτές τις ώρες θα είναι εκτεθειμένος. Και δεν θα αλλάξει το ωράριο βάρειας από 6 μέχρι 8 αυτό. Μάλιστα, αυτό θα αλλάξει από την 1η Ιουνίου. Μάλιστα. Που θα αλλάξει και, και η ώρα θα μεγαλώσει και η μέρα περισσότερο, τότε θα είναι 6-8. Και ελπίζουμε τον Ιούνιο να κάνουν αυτό που είπαν πραγματικότητα, να προσλάβουν ακόμα 35 ναυαγοσώστες, γιατί τώρα τον Μάιο. Έχουν γίνει κάποιες προσλήψεις. Από τους 7 που πρέπει να προσληφθούν σύμφωνα με το σχέδιο, προσλήφθηκαν μόνο οι 4 στη Λεμεσό. Ωραία. Κύριε Σιχίου, υπάρχει κάποιος διάλογος, κάποια επικοινωνία με το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών? Υπάρχει και μέσω της συντεχνίας μας, αλλά και μέσω εμάς, οι οποίοι καλεστήκαμε και σε κάποιες συναντήσεις που είχε το Κέντρο Συντονισμένας και Διάσωσης, το οποίο συνεργάζεται άμεσα με το ΞΕΔ. Ο κύριος Φιντηρής είχε ακούσει και τις δικές μας εισηγήσεις και τις έχει μαζί του πάντα, τις έχει κατεγραμμένες και τις αναφέρει στον Υπουργό. Άμεσα τώρα με τον Υπουργό Εσωτερικών στις συναντήσεις, δεν μπορούμε να παραστούμε σε συναντήσεις λειτουργό, δυστυχώς. Εκεί θα παραστεί ο Έπαρχος του Λεμεσού, θα παραστούν κάποιοι επάρχοι. Το μήνυμα μας είναι προς την επαρχιακή διοίκηση Λεμεσού αλλά και σε όλες τις επαρχιακές διοίκησεις ότι πρέπει να εφαρμόσουν το σχέδιο όπως είναι. Είμαστε μια υπηρεσία, αγαπητέ Κωνσταντίνο, που έχει να κάνει άμεσα με την ανθρώπινη ζωή. Και το άλλο που θέλω να αναφέρω εδώ, ένα ατόπιμα που γίνεται πάλι. Και να μην φτάσουμε στο σημείο πάλι να δούμε διάφορα άσχημα περιστατικά. Δεν έχουν τοποθετηθεί σημαδούρες. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Δεν υπάρχουν περιοχές δεδομένων. Αν είναι δυνατόν. 1η Μαΐου και ακόμα το Υπουργείο Συγκοινωνιών είναι στις προσφορές για το ποιος θα τοποθετήσει τις σημαδούρες. Άρα εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα που είναι κάτω από την ομπρέλα του Υπουργείου Εσωτερικών και Υπουργείου Συγκοινωνιών όσον αφορά τις σημαδούρες. Μάλιστα. Φυσικά, εμείς κοιτάζουμε την ασφάλεια του κόσμου σαν σύνδεσμο επαγγελματιών ναυαγοσωστών και αυτό μας ενδιαφέρει είναι να εφαρμοστούν κάποια πράγματα. Το αν ευθύνεται το Υπουργείο Συγκοινωνιών ή το Υπουργείο Εσωτερικών πρέπει να κάνουν. Αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται σε κάποιες θέσεις, πληρώνονται για να κάνουν αυτά τα πράγματα. Άρα και είναι όταν λειτουργεί. Πρέπει να δουν αυτά τα πράγματα. Όπως είναι η πύργη κλειστή της Πάφου, όπως είναι η τοποθέτηση των σημαδών που πρέπει να γίνει άμεσα. Δεν πρέπει να καθυστερήσουμε άλλο. Κύριε Σιχίου, γνωρίζουμε ότι υπήρχε κάποια αγορά εξοπλισμού στη Λεμεσό. Μάλιστα. Με αυτόν τον εξοπλισμό θα υπάρξει κάτι καινούριο, χρησιμοποιείται, είναι σε μη χρησιμοποιήσιμη κατάσταση? Έχουμε εξοπλιστεί, μπορώ να πω, σε αναλώσιμα και σε άλλα υλικά που έχουμε μέσα στους πύργους, σε rescue tube, σε είδη πρώτων βοηθειών.
Μας έχει εξοπλίσει η επαρχιακή διοίκηση, αυτό θέλω να το πω. Όμως, υστερούμε πολύ σε ταχύπλοα, τα οποία έχουμε ταχύπλοα φουσκωτά σκάφη με προπέλαν, τα οποία είναι και επικίνδυνα στους χώρους λιωμένων και πολλά είναι μη λειτουργικά. Έχουμε πάρει πέρσι ένα τζέσκιτο 42.000 ευρώ, το οποίο έχει πάρει έναν η Λάρνακα και έναν η Αγία Νάπα. Λόγω ολιγορίας δεν το πήρε η υπαρχιακή διοίκηση Πάφου αυτόν τον τζέσκι. Έχει δοθεί έναν κονδύλι πέρσι. Αυτόν τον τζέσκι δυστυχώς ακόμα βρίσκεται στην αποθήκη, δεν ξέρω για ποιο λόγο, και δεν είχε μεταφερθεί στην παραλία. Εργαζόμαστε από την 1η Φεβρουαρίου. Αυτόν τον τζέσκι μπορεί να εξυπηρετήσει μέχρι 5 πόστα. Γιατί μπορεί να δράσει γρήγορα, μπορεί να φτάσει άμεσα στον τόπο του επεισοδίου. Φυσικά χρειαζόμαστε τουλάχιστον 6 με 7 τζέσκι από αυτά. Για να πούμε ότι λέμε σωστά. Κάπως το έχουμε το ένα όμως και δεν χρησιμοποιείται. Και το ένα είναι στην αποθήκη και ακόμα δεν έχει έρθει στην παραλία. Το ίδιο συμβαίνει και στη Λάρνακα. Ωραία. Πριν τρέξουμε εμείς για να λάβουμε κάποιες, να πάρουμε κάποιες δηλώσεις, κάποιες απαντήσεις, εσείς τι έχετε πάρει μέχρι στιγμής? Τι έχουμε πάρει σαν απάντηση, εννοείται. Σαν απάντηση έχουμε πάρει ότι θα γίνει κάποια σύσκεψη πάλι στο Υπουργείο Εσωτερικών, η Τρίτη ίσως αυτόν τον μήνα, δεν ξέρω, έχουν γίνει πολλές συσκέψεις. Απλώς μετά από κάθε σύσκεψη, αυτό που βλέπουμε πριν 15 μέρες ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Πετρίς, είχε δηλώσει ότι μετά τη σύσκεψη του Υπουργείου Εσωτερικών, εντός της εβδομάδας, είπε, θα έχει καινούργιες ανακοινώσεις για τους πύργους που είναι κλειστοί και για άλλα προβλήματα. Έχουν περάσει 15 μέρες, δεν είδαμε καμιά απάντηση. Ξέρετε, το επάγγελμα μας έχει να κάνει άμεσα σχέση με την ανθρώπινη ζωή και είναι πολύ σημαντικό. Και με τον πρώτο μνημό που θα υπάρξει μη κακόν ή το πρώτο ατύχημα, εμείς την ευθύνη θα την αναλάβει. Δεν έχει καθοριστεί κάποια συνάντηση. Όχι. Δεν γνωρίζετε μέχρι στιγμής. Δεν γνωρίζουμε. Αυτό που γνωρίζουμε ότι αύριο υπάρχει μια συνάντηση των Υπουργείων Εσωτερικών που έχουν καλεστεί. Υπάρχει νομίζω και κάποιοι άλλοι λειτουργοί, οι οποίοι ελπίζουμε να λυθούν κάποια σοβαρά προβλήματα αύριο για να προχωρήσουμε ανάμεσα στην εφαρμογή του σχεδίου. Άρα, κύριε Ισυχείου, αυτό που βλέπουμε είναι ότι κάποιοι στόχοι που έχουν τεθεί από πέρσι, να πούμε, σχετικά και με το Εθνικό Σχέδιο Ναυαγοσωστικής, δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί ή εφαρμοστεί. Όχι, δεν έχουν εφαρμοστεί. Έχουν γίνει κάποια βήματα μπροστά, αυτό που πρέπει να το πούμε. Αλλά όταν βλέπουμε καταστάσεις όπως αυτό που συμβαίνει στην Πάφο, όπως στη Λάρνακα, που άλλα δύο σκάφη των ναυαγωστών είναι στη Μαρίνα και δεν είναι στα πόστα των ναυαγωστών που εξυπηρετούν, γιατί υπεύθυνο τη ναυαγωστική εκεί λέει ότι απαγορεύεται να είναι στο χρονολογημένο, αν είναι ποτέ δυνατόν. Αυτόν έχουμε εξαιρεθεί εδώ και χρόνια και τα ναυαγωστικά σκάφη. Όπως συμβαίνει στη Λεμεσόν τώρα, με τα δύο σημεία μόνο που έχουν γίνει βάργες, ενώ έπρεπε να γίνουν 8 σημεία, δεν πρέπει να κάνουμε εκπτώσεις. Ωραία. Αυτά τα προβλήματα έχουν τεθεί σε επιστολές, δηλαδή τα γνωρίζουν τα αρμόδια τμήματα. Βέβαια, έχουν γίνει και επιστολές και έχουν σταλεί και στα μέσα σήμερα, έτσι, για να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται, γιατί οφείλουμε εμείς σαν σύνδεσμο να ενημερώνουμε τον κόσμο, γιατί ο κόσμος έρχεται στην παραλία και έχει απέτηση από αυτόν το κράτος να του παρέχει ασφάλεια. Κύριε Ισυχείου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και θα επιδιώξουμε εμείς να έχουμε και τις σωστές απαντήσεις από τα αρμόδια τμήματα και θα υπάρξει συνέχεια στο όλο ζήτημα και πρόβλημα. Να είστε καλά, καλή εσείς συνέχεια. Σας ευχαριστώ και εγώ. Κυρίες και κύριοι, περνάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, περνάμε σε ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα. Κονδύλιο 800.000 ευρώ θα διατεθεί με στόχο την ενίσχυση επενδύσεων για δημιουργία και ανάπτυξη μη γεωργικών δραστηριοτήτων καθώς και επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον αγροτουρισμό στην περιοχή του Τρόδους. Είναι μαζί μας ο Διευθυντής της Αναπτυξιακής Εταιρείας Τρόδους, κύριος Πέτρος Χατζικώστας. Κύριε Χατζικώστα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και αγαπητοί μου, καλησπέρα και συνακροτές. Η προκήρυξη λοιπόν έγινε στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης ενίσχυσης επενδύσεων για μη γεωργικές δραστηριότητες που υλοποιείται στο πλαίσιο στρατηγικής της τοπικής δράσης Τρόδους 2014-2020. Τι είναι αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε και ποιος είναι ο στόχος μέσα από αυτή την προκήρυξη? Μάλιστα. Ο στόχος της συγκεκριμένης προκήρυξης είναι η ενίσχυση επενδύσεων για δημιουργία και ανάπτυξη μη γεωργικών δραστηριοτήτων, με συγχωρείτε. Καθώς και επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον αγροτουρισμό. Με απλά λόγια, αφορά επενδύσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με μικρή δυναμικότητα υποδομών διανυκτέρευσης, όπως είναι τουριστικά καταλήμματα ή μικρά ξενοδοχεία μέχρι 30 κλίνες, δημιουργία, επεκτάσεις ή εξυγχρονισμοί χώρων εστίασης, παραδείγματος χάρη, ταβέρνες, καφενεία ή και εστιατόρια. Και άλλες εμπλουτιστικές δραστηριότητες οι οποίες αφορούν θεματικά πάρκα, μονάδες οικοτεχνίας, χειροτεχνίας και άλλων ειδών παραδοσιακής τέχνης και καταστήματα λιανικής πώλησης που σχετίζονται με γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα. Όπως είπατε πριν, το κονδύλι που θα διατεθεί είναι του ύψους των 800.000 ευρώ με χρηματοδότηση για κοινότητες οι οποίες δεν εμπίπτουν στον κατάλογο των ορεινών κοινοτήτων μέχρι 50% χορηγία, ενώ για κοινότητες
που εμπίπτω στον κατάλογο των ορεινών κοινοτήτων έρχεται στο 60% με μέγιστο ποσό χρηματοδότησης στις 140.000 ευρώ. Άρα θα δοθεί αυτή η χορηγία όπως μας αναφέρετε και θα υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, αυτά θα δοθούν σε κάποιες φάσεις λογικά, έτσι θα υπάρχουν κάποιες φάσεις υλοποίησης. Ναι, ναι, μαζί με την προκήρυξη που εκδώσαμε χθες Δευτέρα 30 του Απριλίου υπάρχουν τα επισυναπτώμενα έντυπα στην ιστοσελίδα της εταιρείας, υπάρχουν και στο γραφείο, είναι στη διάθεση όποιου επενδυτή ενδιαφέρεται να τα παραλάβει δωρεάν. Υπάρχει ευκαιρία εφαρμογή που περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες και τη διαδικασία αξιολόγησης και τη διαδικασία έγκρισης καθώς και τη διαδικασία υλοποίησης που θα ακολουθήσει. Λοιπόν, τώρα, αυτός ο προϋπολογισμός είναι από τα κρατικά ταμεία ή υπάρχουν και κάποια ευρωπαϊκά κονδύλια? Είναι από το πρόγραμμα αναγροτικής ανάπτυξης 2014-2020. Είναι το μέτρο 19 λίπες, το οποίο υλοποιείται από τις ομάδες τοπικής δράσης. Τώρα, όσο αφορά τους δικαιούχους. Δικαιούχοι είναι και κάποιος που θέλει να ανοίξει μία επιχείρηση ή κάποιος που έχει μία υφιστάμενη επιχείρηση και μπορεί να επενδύσει πάνω σε αυτή. Οι δικαιούχοι με βάση το εγχειρίδιο εφαρμογής είναι πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν ή προτίθενται να ασκήσουν οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή παρέμβασης της ομάδας τοπικής δράσης Τρόδους. Υπάρχει σχετικός κατάλογος με τις κοινότητες οι οποίες εντάσσονται στην αναπτυξιακή εταιρεία Τρόδους. Μπορούν επίσης να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαμένουν σε αγροτικές περιοχές και ακόμη μπορεί να είναι γεωργοί ή μέλη του γεωργικού νοικοκυριού. Σημασία έχει η επένδυση να γίνει στην περιοχή παρέμβασης. Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Μάλιστα. Άρα, από εδώ και πέρα, δηλαδή, όσοι ενδιαφέρονται, πού πρέπει να αποταθούν? Μπορούν να αποταθούν στα γραφεία της αναπτυξιακής εταιρείας Τρόδους κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες. Μπορούν στην ιστοσελίδα να παραλάβουν όλα τα έντυπα ηλεκτρονικά ή και από το γραφείο μπορούν να τα παραλάβουν σε έντυπη μορφή. Να πω μόνο για τους τηλεθεατές που θα δουν, το σημαντικότερο είναι οι αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι την τελευταία ημερομηνία υποβολής που είναι η 4η του 2018. Θα πρέπει να έχουν απαραίτητα την πολεοδομική, να έχουν εξασφαλίσει την πολεοδομική άδεια υποδομής. Μάλιστα, κύριε Χατζηγιώργη, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν διαδικαστικά θέματα τα οποία κάποιος θα τα μάθει και καλύτερα όταν επικοινωνήσει και αν ενδιαφέρεται. Ακριβώς. Λοιπόν, να αποταθούν κοντά μας, είμαστε στη διάθεση του να βοηθήσουμε τον οποιοδήποτε επενδυτή. Άρα, η τελευταία ημέρα υποβολής είναι 4 Σεπτεμβρίου. 4 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Έγινε. Κύριε Χατζηγιώργη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Καλό βράδυ. Εκτεθειμένη κυρίες και κύριοι, απέναντι στη Λάρνακα βρίσκεται για άλλη μία φορά η κυβέρνηση, η οποία κάνει πίσω από την συμφωνία για τη μετακίνηση των εγκαταστάσεων πετρελοειδών. Θα περάσουμε στον συνάδελφο Μάριο Καμιναρίδη, ο οποίος παρακολουθεί τις εξελίξεις και το ρεπορτάζ. Μάριο, λόγος και πάλι σε σένα. Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι, στον αέρα φαίνεται να προχωρά το μνημόνιο συνεργασίας και συναντήρησης, συμφωνία για τη μετακίνηση των εγκαταστάσεων πετρελοειδών της κυβέρνησης με τους Δήμους Λάρνακα και Λιβαδιών. Η κυβέρνηση ενημέρωσε τους Δήμους Λάρνακα και Λιβάδια ότι το μνημόνιο συνεργασίας και συναντήρησης που ήδη πρότεινε δεν μπορεί να υπογραφεί. Οι Δήμαρχοι Λάρνακας, κύριος Βίρας, και ο Δήμαρχος Λιβαδιών, ο κύριος Μάριος Αρμένης, κλήθηκαν εσπεσμένα στο Προεδρικό Μέγαρο πριν μερικές μέρες, Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι, για να ενημερωθούν ότι η κυβέρνηση επαναχωρεί από τη συμφωνία με επίκληση απαγορευτική γνωμάτευση από τη νομική υπηρεσία. Η ενημέρωση που έγινε στους δύο δήμαρχους είναι ότι η νομική υπηρεσία ανάψε κόκκινο στη δέσμευση της κυβέρνησης σε συγκεκριμένες πρόνοιες, όπως η πρόνοια για συγκατάθεση των δύο δημοτικών αρχών για την ανανέωση των διατάγματων τερματισμός κρίσης. Μάλιστα. Και κλείνοντας, να αναφέρω, Κωνσταντίνε, ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα βρίσκεται στην πόλη του Ζήνωνα την Πέμπτη, όπου θα έχει συνάντηση και αυτό θα είναι ένα από τα κύρια θέματα. Οι προφορίες που έχουμε είναι ότι ήδη έχει ανακοινωθεί και ημερομηνία για τη συνεργασία και για η ολομέλεια του Δημοτικού Συμβούλιου Λάρνακας και ο Δημοτικός Συμβούλιο Λιβαδιών για αυτές τις τελευταίες εξελίξεις. Οι προφορίες που έχουμε δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι και μιλώντας και με βουλευτές της υπαρχίας Λάρνακας μου έχουν αναφέρει ότι γύρι εντός της ημέρας θα γραφεί και θέμα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για άμεση εξέταση. Κωνσταντίνε. Καζάνη που βράζει το όλο θέμα, Μάριε, σε ευχαριστούμε. Να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, τις σχετικές δηλώσεις.
Την Πέμπτη το απόγευμα πήραμε ένα τηλεφώνημα, εγώ καθώς και ο Δήμαρχος Λάρνακας, να παρευρεθούμε σε μια σύσκεψη που θα γίνει την Παρασκευή ώρα 11.30 στο Προεδρικό Μέγαρο, στο γραφείο του Διευθυντή του Προέδρου της Δημοκρατίας, παρουσία του Υπουργού Εμπορίου. Πράγματι, παρευρεθήκαμε στη συγκεκριμένη σύσκεψη. Το πρόβλημα ήταν ότι κάποια μικροαλλαγές, αλλά η κύρια και σοβαρή αλλαγή ήταν το ότι έπρεπε να φύγει η φράση ότι το διάταγμα χρήσης, η ανανέωση ή μη του διατάγματος χρήσης θα εναπόκειται μόνο στον Υπουργό Εσωτερικών, ενώ στο μνημόνιο το οποίο απεδέχθη και το Υπουργείο έλεγε ότι κατόπι συγκατάθεσης των δύο Δήμων, τόσο του Δήμου Λάρνακας όσο και του Δήμου Λιβαδιού. Εμείς τούτον την αλλαγή δεν τη δεχτήκαμε. Πήρε παρουσία μας ο Υπουργός Εμπορίου τηλέφωνο στην νομική υπηρεσία και μίλησε με την αρμόδια που είναι υπεύθυνη που μελετά το μνημόνιο και ακούσαμε και εμείς ότι νομικά δεν στέκει εκ μέρους της νομικής υπηρεσίας να φαίνεται η φράση συγκατάθεση των δύο Δήμων. Υποσχέθηκε ο Υπουργός ότι να του δώσουμε κάποιες μέρες παράταση, να σκεφτεί με ποιον τρόπο λύεται το πρόβλημα τούτο και να επανέλθει. Πρώτα θα περιμένουμε τις εισηγήσεις, τις σκέψεις του Υπουργείου και μετά θα αποφασίσουμε ανάλογα. Δυστυχώς η πολιτική απόφαση που έχει πάρθει προσπαθούν να τη μετατρέψουν σε νομική στίκη. Εμείς σαν Δημοτική Ομάδα της ΕΔΕ, καλά πιστεύω και όλη η Δημοτική Συμβουλή και ο Δήμαρχος, θέλουμε να φύγουν οι πετρελοδεξαμενές άμεσα. Το ότι προσπαθούν να κάνουν μια συμφωνία χωρίς να έχει λόγο ο Δήμος και χωρίς να έχει χρονοδιάγραμμα στο πότε θα φύγουν, με περιορισμούς, με κυρώσεις, αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες δεν θα φύγουν ποτέ. Στην διεθνή επικαιρότητα για μυστικά πυρηνικά αρχεία που αποδεικνύουν ότι το Ιράν συνεχίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σε tweet, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι κοροϊδεύει τον κόσμο. Για μυστικά πυρηνικά αρχεία που αποδεικνύουν ότι το Ιράν συνεχίζει το πυρηνικό του πρόγραμμα, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε διάγγελμά του από το Αρχηγείο των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ. Ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι το Ιράν λειτουργεί το μυστικό πρόγραμμα AMAD για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και τη δοκιμή πυρηνικών κεφαλών. Βρίσκομαι εδώ για να σας πω το εξής. Το Ιράν είπε ψέματα. Εδώ είναι ο σχεδιασμός της αποστολής, η παραγωγή και η δοκιμή 5 κεφαλών, η κάθε μία 10 κιλοτόνων TNT. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απειλήσει να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη συμφωνία με το Ιράν. Το έλεγα ότι συμβαίνει, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν κάθονται με σταυρωμένα χέρια. Εκτοξεύουν πυράβλους που λένε ότι είναι για τηλεοπτικούς σκοπούς. Δεν το πιστεύω. Θα δούμε τι θα συμβεί. Δεν θα σας πω τι θα αποφασίσω, αλλά πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι γνωρίζουν. Πριν από τις 12 Μαΐου θα πάρουμε μία απόφαση. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Τζαβάντ Ζαρίφ, κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι κοροϊδεύει, ενώ η Ιρανική κρατική τηλεόραση έκανε λόγο για προπαγάνδα. Τη σκληρή γραμμή εναντί του Ιράν εξέφρασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο λίγες ώρες μετά τις δρυμίες κατηγορίες που εξαπέλυσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι η Τεχεράνη ψεύδεται για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Αυτό νομίζω δείχνει το εύρος και το μέγεθος του προγράμματος που έχουν ξεκινήσει. Είναι τουλάχιστον σαφές ότι οι Ιρανοί συνέχισαν να λένε ψέματα στον Ιρανικό λαό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντως εκφράζει επιφυλάξεις ως προς τις καταγγελίες Νετανιάχου για τα πυρηνικά του Ιράν, επισημένοντας ότι η συμφωνία δεν βασίζεται σε υποθέσεις καλής πίστης ή εμπιστοσύνης, αλλά σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις, μηχανισμούς επαλήθευσης και πολύ αυστηρή παρακολούθηση από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας.
Συγκρούσεις ξέσπασαν στο περιθώριο της πορείας για την εργατική πρωτομαγιά στο Παρίσι μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και περίπου 1.000 κουκουλοφόρων. Οι διαδηλωτές πέταξαν αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών που απάντησαν με ρήψεις δακρυγόνων. Να αναφέρουμε, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με τις αρχές, περίπου 1.200 κουκουλοφόροι διαδηλωτές εμφανίστηκαν στο περιθώριο της προγραμματισμένης πορείας των συνδικαλιστικών ενώσεων για την πρωτομαγιά. Η γαλλική αστυνομία προειδοποίησε για το ενδεχόμενο συγκρούσεων με οργανώσεις αναρχικών έπειτα από την έκκληση που απίθυναν στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης για μία ημέρα επανάστασης. Επεισόδια ξέσπασαν μεταξύ ομάδας διαδηλωτών και της αστυνομίας στην Κωνσταντινούπολη αφού πολίτες αψήφισαν την απαγόρευση του πρόεδρου της χώρας Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν για συγκεντρώσεις στην πλατεία Ταξίμ για τον εορτασμό της εργατικής πρωτομαγιάς. Συμπλοκές και δεκάδες συλλήψεις στην Τουρκία στις κινητοποίησεις για την εργατική πρωτομαγιά. Οι διαδηλωτές αψήφισαν την απαγόρευση του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν και προχώρησαν σε συγκεντρώσεις τόσο στην Κωνσταντινούπολη όσο και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Τουρκίας. Στην Κωνσταντινούπολη τα επεισόδια ανάμεσα στις αστυνομικές δυνάμεις και το συγκεντρωμένο πλήθος ξέσπασαν όταν διαδηλωτές προσπάθησαν να προσεγγίσουν την πλατεία Ταξίμ, φωνάζοντας συνθήματα και κρατώντας πλακάτ. Τα μέτρα ασφαλείας είχαν ενισχυθεί και η πρόσβαση στην πλατεία είχε απαγορευτεί. Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να αποθήσουν τους διαδηλωτές με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν σφοδρές συγκρούσεις. Η τουρκική κυβέρνηση έχει απαγορεύσει τις συγκεντρώσεις στην Ταξίμ που ήταν το επίκεντρο τον Ιούνιο του 2013 ενός πρωτοφανούς κύματος διαδηλώσεων κατά της πολιτικής Ερντογάν. Ωστόσο, τα συνδικάτα διεκδικούν κάθε χρόνο την πρόσβαση στην πλατεία για να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων της πρωτομαγιάς του 1977. Εκείνη την ημέρα, άγνωστοι είχαν ανοίξει πύρ στην πλατεία, προκαλώντας πανικό στον κόσμο και τον θάνατο 34 ανθρώπων. Εκτός από την Κωνσταντινούπολη, διαδηλώσεις για την πρωτομαγιά έγιναν στην Άγκυρα και τη Σμύρνη. Στην αθλητική ενημέρωση. Τώρα μαζί μας είναι ο Πόλης Χαραλάμπους. Πόλη, καλησπέρα και σας ακούμε. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλησπέρα και στους συνεργατές του Capital. Σήμερα εδώ είναι αργία για απεργία, δεν κινείται και πολύ επικαιρότητα. Απλώς συνεχίζεται ο απόϊχος για το μεγάλο ντέρμπι της περασμένης Κυριακής που κατάφερε να τον πάρει ο ΑΠΟΕΛ και γίνονται σενάρια για τις τελευταίες δύο αγωνιστικές και δύο για τα επόμενα παιχνίδια που έχουν ο ΑΠΟΕΛ το Σάββατο με την ΑΕΛ στο Τσίριο. Και την Κυριακή ο Απόλλωνας με την ΑΕΚ. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί λίγοι πιστεύουν ότι μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα, δηλαδή να χάσει το έκτο συνεχόμενο πρωτάθλημα ο ΑΠΟΕΛ ύστερα από την επικράτησή του στο μεγάλο ντέρμπι με τον Απόλλωνα. Να πούμε επίσης, Κωνσταντίνε, ότι απόψε θα γίνει στο Σαντιάγο Μπερναμπέου ο επαναληπτικός του Champions League, ο ημιτελικός, ανάμεσα στην κάτοχο του τροπέου τις δύο τελευταίες περιόδους. Τη Ρεάλ με την Μπάγερ. Στον πρώτο αγώνα η Ρεάλ καταφέρει να κάνει το διπλό με 2-1 και πάλι είναι το μεγάλο φαβορί για να συνεχίσει και να παίξει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τον τελικό και να προσπαθήσει για το 3-peat. Ενώ θυμίζουμε ότι αύριο θα γίνει και ο άλλος επαναληπτικός στην Ρώμη. Θα αναμετρηθεί η Ρώμα με την Λίβερπουλ. Στον πρώτο αγώνα η Λίβερπουλ είχε νικήσει στο Άνφιλντ με 5-2. Αυτά είναι τα σημαντικότερα νέα της επικαιρότητας, Κωνσταντίνε. Πολύ σε ευχαριστούμε. Καλό σου βράδυ. Κυρίες και κύριοι, τώρα πριν κλείσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η Cita Mobile Vodafone. Το μέλλον συναρπάζει. Ready? Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 11 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Αύριο θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείουν να δώσουν μεμονωμένες ελαφρές βροχές. Η θερμοκρασία θα αναλυθεί στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 27 στα παράλια και στους 21 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που και απόψε επιλέξατε την τηλεόραση του Capital για την ενημέρωσή σας. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων για άτομα με απώλεια ακοής. Η επόμενη ενημέρωσή σας αύριο στη 1 το μεσημέρι από την εκπομπή Top Story με την Στέφανη Φλωρίδου. Από όλους εμάς να έχετε ένα υπέροχο και ευχάριστο βράδυ.